πρωί σηκώνομαι, ανάβω ένα τσιγαράκι, έχω το καφέ μου, τον πίνω. Θα, πριν από αυτά θα πάω να πληθώ. Είναι τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα, θα μιλήσουμε. Θα έρθει παιδιά πάλι το βράδυ, θα μπούμε στη σκηνή, θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω και ξανά το ίδιο. Δεν μου αρέσει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αντίσταση. Γιατί η εταιρεία ζήτησε να αυτοκτονήσουμε. Δεν αυτοκτονούμε, ας μας σκοτώσει εκείνη. Εγώ έρχομαι και κοιμάμαι τη δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα της απόλυσης. Πήρα τη σκηνή, την αίσθησα και είπα εδώ θα κοιμάμαι μέχρι να με ξαναπάρουν πίσω. Ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι απολύσεις που μέσα αυτές είμαι και εγώ, έκανε μια ανακοίνωση η εταιρεία ότι από 1η του Νοέμβρη θα έχει 5ωρο πενθήμερο ή 180 απολύσεις. 273 άνθρωποι ομόφωνα αποφάσισαν να μην αποδεχτούν αυτό το μέτρο του πενθήμερου 5ωρου και εάν προχωρήσει σε απολύσεις όπως είπε ο κύριος Μάνεση, να βγούμε όλοι στο δρόμο. Εμείς όμως τη δηλώσαμε ότι η παραγωγή έχει ανέβει κατά 70 περίπου χιλιάδες τόνους από το 2009 μέχρι το 2011, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε εντατικοποιήσει την εργασία μας και δεν γνωρίζουμε αν υφίσταται η κρίση. Δουλειά υπάρχει πάρα πολύ. Μία μέρα πριν κλείσει υπήρχαν τμήματα που δουλεύανε 14 και 16 ώρες για να βγάλουν έξω το σίδερο. Δεν έχουμε παριάδες. Από την παραγωγή τη Γρηγόρη. Δεν προλάβαινε. Μην ακούς αυτό που λένε για το ότι δεν υπάρχει δουλειά. Τα έργα είναι έτοιμα να αρχίσουν. Μας το είπε ο ίδιος ο κ. Μάνεσης. Ειλικρινά δεν έχω ξαναβρεθεί σε πορεία. Ο κόσμος ήταν υπέροχος. Όπου και αν περνάγαμε μας λέγανε γερά, βαστάτε, μη λυγίζετε, είστε το προπύργιο για να έρθει μια λέλαπα στο ωράριο των εργαζομένων. Αυτή η απεργία έχει ένα ιδιαίτερο τοπίο, το είχαν και οι παλιότεροι εργατικοί αγώνες. Έχει χαρακτηριστικά που φτάνουν στον ηρωισμό σε ορισμένες πτυχές τους, που έχουν μια ισχυρή ενότητα, μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και μια μαχητικότητα, που σου δείχνει δηλαδή ότι εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος. Δεν θα υποχωρήσουμε και ότι αξιολογούν μαζί με τα οποιαδήποτε μισολογικά εργασιακά ζητήματα και ένα θέμα αξιοπρέπειας. Και εμείς δεν είμαστε ήρωες, δεν γεννηθήκαμε ήρωες. Ούτε είμαστε ήρωες όπως λέει ο κόσμος. Αυτό που δεν διαπραγματευόμαστε είναι αυτό που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας, ας το πούμε, εργαζόμενοι. Το πενθήμερο και το 8ωρο χύθηκε αίμα για να το κατοχυρώσουμε σαν εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε εμείς να το διαλύσουμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι φαίνεται να περάσει από το γαλλικό τα πάνω από τον εμπορό υπάλληλο μετά ο σκέλ. Παίρνει τα ίδια. Το πυροδότης εδώ, αυτοί που το βγάζουν το σίδο παίρνουν 7 κατοστάρικα. Εσύ πόσα θα παίρνεις, που απλά το κουβαλάς. Ο κύριος Μάνασης πρέπει να λειτουργεί ως προπομπός των άλλων βιομηχανών. Δηλαδή να είναι η αφετηρία για ό,τι θα συμβεί στην υπόλοιπη χώρα. Και βάσει αυτού φαίνεται και από την αλληλεγγύη του κόσμου. Ο οποίος κόσμος απρόκλητα έρχεται και φέρνει τρόφιμα. Έρχεται και φέρνει λεφτά, έρχεται και φέρνει τσιγάρα, έρχεται και φέρνει τη συμπαράστασή του έμπρακτα πλέον. Και όλοι λένε ένα πράγμα, μην λυγίσετε. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι ανέντιμο να μην παλέψεις. Είναι ανέντιμο. Σήμερα που μπορεί να είναι γεγονός 5 λεπτό, 10 λεπτό μετρικάμερο, ένα οποιοδήποτε φιλανθρωπικό καλά,
ένα τέτοιο γεγονός δεν είχε το τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό χρόνο που το αναλογούσε. Σίγουρα τα media αυτή τη στιγμή έχουν παίξει ένα καταλυτικό ρόλο για αυτό που ζούμε. Προσπάθησαν πάρα πολύ να εμπεδώσουν αυτή την κατάσταση σε πλατιά κοινωνικά στρώματα, να φανεί σαν ομοτελειακή. Επίσης προσπάθησαν πάρα πολύ να ενοχοποιήσουν συλλογικά την κοινωνία. Σε αυτό μια βασική παράμετρος για να πετύχεις και το στόχο σου εν τέλει, που είναι η χειραγώγηση της συλλογικής συνείδησης, είναι και η αποσιώπηση γεγονότων ή η διαστρέβλωση γεγονότων. 32 μέρες απεργία, ποιος έκανε ρε παιδιά στην Ελλάδα? Έκανε κανένας 32 μέρες απεργία. Συνεχόμενη. 32 μέρες απεργία και να υπάρχει τόση μεγάλη προσέλευση κόσμου με τόσα πολλά πράγματα και να μην υπάρχει ένα κανάλι. Στους εργατικούς αγώνες συνήθως προκρίνεται η τακτική της αποσιώπησης. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, τη διετία του μνημονίου, υπήρχαν πάρα πολλοί αγώνες. Πολλοί λίγοι φτάσανε μέσα στα δελτία των 8. Το ίδιο ισχύει και αυτή τη στιγμή με τη χαλιβουργία. Η χαλιβουργία έφτασε να γίνεται θέμα, για παράδειγμα, στο δελτίο των 8, όταν είχε ήδη συμπληρώσει πάνω από ένα μήνα απεργίας. Και αυτό έγινε σε ένα Σάββατο. Τι ξέρετε για τη χαλιβουργική? Εγώ τίποτα. Blackout. Κανένας τίποτα? Όχι. Κανένας. Είναι σε απεργία. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μπράβο. Μπορείτε να με ενημερώσετε και εμένα να καταλάβω τι έχει γίνει. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλές μέρες. Τι θέλεις? Ήταν μια τυχαία συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε, που ένιωσα λίγο περίεργα και ήθελα να αλλάξω το θέμα. Και επειδή τα ξέρω τα παιδιά, έκανα μια τρίπλα, ας πούμε, και μίλησα για ένα θέμα που θα με ενδιαφέρει όντως να το συζητήσω. Δηλαδή, επειδή ήξερα ότι δεν είναι γνωστό, θα ήθελα να το θίξουμε και να συζητήσουμε και κάποια πράγματα πάνω σε αυτό που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το ακούσει ο κόσμος. Την αντίδραση των παιδιών κατάλαβα ότι υπήρχε μια αμηχανία. Από την άλλη, δεν μπορούμε να περιμένουμε να είναι διαρκώς πρώτο θέμα κάθε μέρα στα κανάλια τα οποία πάνω κάτω, αν δεν τα ξέρουμε όλα ή αν δεν τα καταλαβαίνουμε, βλέπουμε λίγο πολύ πώς λειτουργούν. Δηλαδή το θέμα καταρχήν θα πρέπει να μην μας φύγει και δεύτερον να πουλάει για να μπορεί να παίζει στα δελτία ειδήσεων. Τώρα το τι συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν για να μην είναι αυτό διαρκώς πρώτο θέμα δεν το ξέρω ακριβώς. Σίγουρο είναι ότι μάλλον δεν μπορεί να είναι πολυβολικό για τους ανθρώπους που είναι βιομήχανοι, ας πούμε, ή μπορεί να έχουν κάποια συμφέροντα, δεν είναι πολυβολικό να κάνεις πρώτο θέμα μια απεργία. Είμαστε εδώ πέρα στα Προπύλαια για τρίτη εβδομάδα και έχουμε ξεκινήσει μια δράση αλληλεγγύης για την απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Μαζεύουμε υπογραφές, μια οικονομική ενίσχυση όπως είναι για τους απεργούς και επίσης μοιράζουμε και μια προκήρυξη στην παράσταση στην απεργία των εργατών. Θεωρούμε ότι η απεργία αυτή αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, γιατί όλος ο ελληνικός λαός σήμερα δέχεται την επίδεση του κεφαλαίου και του κράτους. Και για μας θεωρείται αυτονόητο ότι όλος ο ελληνικός λαός πρέπει να συμπαρασταθεί στην απεργία αυτή σαν να είναι μια δικιά του απεργία. Γιατί όλοι μας αύριο θα είμαστε ή είμαστε ήδη στη θέση που είναι σήμερα η εργάτη χαλιβουργία. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στην απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Οι απεργοί παλεύουν για να μην μειωθεί ο μισθός στα 500 ευρώ και να ανακληθούν 50 απολύσεις. Η απεργία τους μας αφορά όλους και όλες. Στην άγρια επίθεση του κεφαλαίου και του κράτους στον ελληνικό λαό, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του. Στηρίζουμε την απεργία υπογράφοντας το κείμενο αλληλεγγύης. Νίκη στην απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Αν περάσει από εμάς, θα σας ποδοπατήσουν. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αυθεντικά πιστοί όμως, σε έναν αγώνα.